Με αφορμή την καταγγελία που διερευνάται για τον παιδικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αλεξανδρούπολης δηλώνει απερίφραστα, καταδικάζοντας οποιαδήποτε κακοποιητική τακτική. Στα παγιά αιτήματα της Ένωσης Γονέων αποτελούν η αύξηση χρηματοδότησης των παιδικών σταθμών αλλά και όλων των σχολικών μονάδων, καθώς και η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Επιπλέον, με αφορμή την έτερη καταγγελία που διερευνάται και αφορά τον εκπαιδευτικό του Λυκείου της Αλεξανδρούπολης, η Ένωση Γονέων καταδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια σεξουαλικής παρενόχλησης από όπου και αν αυτή προέρχεται. Παράλληλα, καλούν όλους τους γονείς, αν σε περίπτωση δεν υφίσταται σύλλογος γονέων στη δομή που φυτά το παιδί τους, να απευθύνονται στην Ένωση Γονέων προκειμένου να υποστηριχθούν συλλογικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για ποιοτικό, υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δεν είναι απλά να είναι 5 άνθρωποι εκεί που μαζεύτηκαν και απλά εισπράττουν λεφτά από τους γονείς. Γιατί γι' αυτό το λόγο έχει ο θεσμός αυτός, δεν συμμετέχουν οι γονείς, δυστυχώς, στους συλλόγους. Δεν συμμετέχουν όσο θα θέλαμε. Συμμετέχουν όμως, η ανακοίνωση συγκεκριμένη ήταν ότι οι παιδικοί σταθμοί, κυρία Νεφρέμ, δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Ανήκουν στους Δήμους. Σωστά. Οπότε εκεί δεν υπάρχει, εκ του νόμου ουσιαστικά, έτσι δεν υπάρχει ο θεσμός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Μάλιστα. Γι' αυτό στην ανακοίνωσή μας λέμε ότι παρόλο που δεν υπάρχουν σύλλογοι, εμείς μπορούμε για παιδιά ηλικίας από 2 μέχρι 18 στα σχολεία, οποιοδήποτε θέμα υπάρχει, να απευθύνονται σε εμάς. Για να μείνουμε λίγο και στο θέμα που απασχόλησε την Αλεξανδρούπολη, μιλάμε για παιδιά μικρότερης ηλικίας, τα οποία σαφώς οι γονείς δεν βρίσκονται σε έναν σύλλογο ή μία ένωση. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι καταβούληση στον κάθε γονέα? Γιατί είδαμε τώρα κάποια περιστατικά. Λοιπόν, κάποια περιστατικά, τα οποία, κύριε Νεφρέμ, αυτή τη στιγμή υπάρχει, γίνεται η έρευνα και σε επίπεδο δημάρχου αυτή τη στιγμή. Αρχικά να πούμε ότι καταδικάζουμε οποιαδήποτε απερίφραστα, οποιαδήποτε κακοποιητική τακτική, έτσι. Μιλάμε για παιδάκια ηλικίας 2-3 ετών αυτή τη στιγμή. Παρόλο που δεν υπάρχει σύλλογος, οι γονείς, σαν ένωση γονέων, έχουν τρόπους, εάν δουν το οτιδήποτε, να ενημερώσουν. Είτε στο σχολείο, είτε τα τηλέφωνα γνωστά σε όλους. Δεν είναι λόγος δηλαδή το ότι δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, να μην κάνουν κάτι οι γονείς. Υπάρχουν τρόποι. Έτσι. Σωστότατο. Επίκειται στους Δήμους και εκεί βλέπουμε φυσικά και την εμπλοκή των Δήμων, μη θέλοντας, δυστυχώς, αν έρθουν τέτοια περιστατικά, είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι. Τώρα, όσον αφορά και άλλα περιστατικά, είδαμε και για τις μεγαλύτερες ηλικίες με τον καθηγητή. Εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις... Αρχικά, λίγο να πω λίγο για τους Δήμους, για την κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς, και φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό μόνο θέμα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Οι παιδικοί σταθμοί, οι περισσότεροι, είναι σε ακατάλληλα κτίρια. Στεγάζονται σε κτίρια. Κάποιοι, ο συγκεκριμένος, ας πούμε, παιδικός σταθμός δεν είχε ούτε αυλή, έτσι. Μάλιστα. Για να προαυλιστούν τα παιδάκια, να βγουν έξω να παίξουν. Δεν δίνονται κονδύλια, δεν δίνονται ποσά. Υποδομές είναι τέτοιες που δεν αφήνουν τα παιδιά να βγουν έξω, να χαρούν το παιχνίδι. Δεν υπάρχει παιδαγωγικά υλικά πολλά, παιχνίδια. Δηλαδή πρέπει να πέσουμε σε αυτό το πρόβλημα.